Να επιστρέψουμε στη σύνδεσή μας με τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο διευθυντής της δεύτερης ΜΕΘ στο Παπα-Νικολάου. Μας ακούτε, κύριε Καπραβέλο? Εγώ σας ακούω πάρα πολύ. Ωραία. Καλά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πείτε μας, καταρχάς, ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο σας τώρα, πού βρισκόμαστε? Έχετε διαθέσιμα κρεβάτια? Με πολύ λίγα λόγια, έχουμε βέβαια διαθέσιμα λίγα κρεβάτια, διότι χωρίς να το καταλάβουμε, από χτες μπήκαμε στην τρίτη φάση ανάπτυξης του έκτακτου αυτού σχεδίου, εξαιτίας της φοβερής ορμής αυτής της πανδημίας. Η μοναδική ΜΕΘ που κάλυπτε όλα τα υπόλοιπα περιστατικά πλην COVID μετατράπηκε σε ΜΕΘ κορονοϊού, οπότε από χτες 12 κλίνες εντατικής, γενικής ΜΕΘ, μπήκαν στην εξυπηρέτηση. Και πόσες είναι διαθέσιμες τώρα? Αυτή τη στιγμή είναι σε ολόκληρο το Παπα-Νικολάου, είναι από τις 37 θέσεις, οι 4 είναι διαθέσιμες. Άρα μου λέτε, κύριε Καπραβέλο, αν το καταλαβαίνω σωστά, ότι και εκείνες που έχετε μετατρέψει σε κλίνες μεθ COVID και πάλι καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό. Είναι ελάχιστες αυτές που αποτελούν. Κυρία Λιμπεράκη, είχαμε τη εισαγωγή 12 ασθενών διασωληνωμένων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν φοβερή η ορμή της πανδημίας. Ήταν κάτι αναμενόμενο και ευτυχώς που διαθέσαμε αυτές τις 12 κλίνες για την εξυπηρέτηση αυτών των ασθενών. Όμως τα όρια του συστήματος, όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι πάρα πολύ σε οριακό σημείο. Μη σας πω ότι τα έχουν ξεπεράσει. Mm-hmm. Χθες είναι μια ημέρα σημαντική, γιατί χθες εφημέρευε το Παπα-Νικολάου. Εσείς δέχεστε ένα φορτίο όχι μόνο από την περιοχή σας αυστηρά, αλλά από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε τώρα για ένα σχέδιο αποκέντρωσης λόγω της κατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι θα δοθεί μια λύση με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με διακομιδές σε περιφερειακά νοσοκομεία? Ακούμε μεγάλη προσοχή, κυρία Λιμπεράκη, την αύξηση κλινών ΜΕΘ. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κλίνες ΜΕΘ, ακόμη και με τον εξοπλισμό, χωρίς την απαραίτητη στελέχωση και σε χέρια ειδικών, αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι ότι καλύτερο. Χρειάζεται άμεσα και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Και σας λέω με χωρίς πολλά λόγια ότι η Ελλάδα θα πληρώσει το τίμημα της υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα πληρώσει το τίμημα με ζωές, εννοείται, όσο κρατάει η πανδημία, αυτό μου λέτε? Να σας πω, οι γιατροί των εντατικών και οι γιατροί όλου του Εθνικού Συστήματος θα κάνουν τα δύνατα δυνατά. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι ο ασθενής θα πάρει αυτά που χρειάζονται. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ εξειδικευμένοι αυτή τη στιγμή να στελεχώσουν αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη των κλινών ΜΕΘ που έχει ανάγκη η χώρα μας. Κύριε Καπραβέλο, να σας ρωτήσω τι γίνεται εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Η χώρα διανύει τα πρώτα 24 ώρα ενός νέου lockdown, ενός νέου γενικού αποκλεισμού. Έχουμε όμως χιλιάδες κρούσματα ημερησίως, δεκάδες θανάτους και δυστυχώς εκατοντάδες διασωληνωμένους. Θέλω να μου πείτε αν αισθάνεστε ότι το σύστημα μπορεί να σηκώσει το φόρτο μέχρι να έρθει η υπολοιπόθητη μείωση. Πόσο κοντά θεωρείτε ότι είμαστε? Το σύστημα έχει τα όρια του, κύριε Λιμπεράκη. Δεν είναι απεριόριστο. Συνεπώς, παρότι που χάθηκε πολύτιμος χρόνος... Τι εννοείται χάθηκε πολύτιμος χρόνος, μας ακούτε? Έπεσε. Δυστυχώς ήταν προβληματική η σύνδεση με τον κύριο Καπραβέλο. Τον ευχαριστούμε τόσο πολύ για την εικόνα που μας μετέφερε από ένα μεγάλο νοσοκομείο στα Βόρεια, εκεί όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη.